Πριν από τις 7 το πρωί έγινε αισθητός σχεδόν σε όλη τη Βόρεια Πελοποννήσου, μιλάμε για τους νομούς Αχαΐας και Κορινθίας, αλλά και στην Αττική. Τώρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σεισμολογικού Ινστιτούτου του Αστροσκοπείου της Αθήνας, μπορούμε να δούμε και τη σχετική κάρτα, είχε μέγεθος 4,9 ρίχταρ, ήταν επιφανειακός και το επίκεντρο εντοπίζεται βόρεια της Κορίνθου, 88 χιλιόμετρα δυτικά της Αθήνας. Σημειώθηκαν ζημιές, έγιναν αντίστοιχες καταγγελίες. Εκτός του γεγονότος ότι έγινε αισθητός, δεν είχαμε αναφορές για ζημιές. Τώρα να σας πω ότι λίγες ώρες νωρίτερα οι σεισμογράφοι είχαν καταγράψει σεισμική δόνηση 4 ρίχτερ μεταξύ Κάσου και Κρήτης, αλλά και σεισμό 4,5 ρίχτερ στην περιοχή της Κόνιτσας. Χθες το απόγευμα σημειώθηκε σεισμός 4 ρίχτερ με επίκεντρο την περιοχή του Αιγείου. Επίσης, χθες το μεσημέρι οι σεισμογράφοι κατέγραψαν σεισμό μεγέθους 5,1 βαθμούς της κλίμακας ρίχτερ ανοιχτά των αντικυθύρων. Οι σεισμολόγοι κάνουν λόγο και απεριορισμένη σεισμική δραστηριότητα και παρακολουθούν με προσοχή την σεισμική ακολουθία. Να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο τι μας είπε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, είναι ο σεισμολόγος, ο διευθυντής ερευνών του Αστροσκοπείου της Αθήνας. Ο σεισμός αυτός ήταν επιφανειακός και έγινε αισθητός στην Κορινθία, στην Αττική και στις γύρω περιοχές. Προς το παρόν δεν υπάρχουν μετασεισμικές δονήσεις, αλλά ακόμα είναι νωρίς, ενδεχομένως να εκδηλωθούν κάποιες. Επίσης, το τελευταίο 24ωρο είχαμε και ορισμένες άλλες σεισμικές δονήσεις, οι οποίες έγιναν στο ελληνικό σεισμικό τόξο, συγκεκριμένα δυτικά της Κρήτης και νότια των αντικυθύρων. Παρατηρούμε δηλαδή ότι το τελευταίο 24ωρο υπάρχει κάποια έξαρση, περιορισμένης εκτάσεις θα έλεγα,